Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πλούσια η σημερινή επικαιρότητα. Θα αρχίσουμε από την είδηση που δόθηκε στην δημοσιότητα το απόγευμα, που αφορά ότι στις 28 Ιουνίου θα επανασυγκληθεί η διάσκεψη για την Κύπρο στην Γενέβη σε πολιτικό επίπεδο υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα Αντόνιου Γκουτέρες, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα. Στην διάσκεψη, σύμφωνα με την δήλωση του Στεφάν Ντουζάρικ, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Προστίθεται πως η διάσκεψη για την Κύπρο θα επανασυγκληθεί σε πολιτικό επίπεδο υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκος Κοτζιάς, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι με τον Ειδικό Σύμβουλο Espenbath, όπου επικεντρώθηκε στον προγραμματισμό της επόμενης μετάβασης του κύριου Άιντα στην Αθήνα, στην αναζήτηση των πιθανών ημερομηνιών που προηγήθηκε το πρωί. Όπως αναφέραμε, η επανασύγκληση είναι στις 28 Ιουνίου και θα έχουμε και περισσότερα στη συνέχεια. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Βρετανία, όπου ο πύριος νίκη των συντηρητικών προκύπτει από τα αποτελέσματα των εκλογών, καθώς δεν εξασφάλισαν αυτοδυναμία. Η Τερέζα Μέι και το Συντηρητικό Κόμμα έχασαν την αυτοδυναμία τους. Με καταμετρημένες 647 από τις 650 έδρες, οι συντηρητικοί προηγούνται με 316 και ακολουθούν οι εργατικοί του Κόρμπιν με 261. 35 έδρες παίρνει το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας και 12 οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Η κάλπη στη Βρετανία δεν ανέδειξε αυτοδύναμο νικητή. Αυτό σημαίνει ότι οι συντηρητικοί που πήραν την πλειοψηφία θα πρέπει να αναζητήσουν συμμάχους για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν και συμφωνίες μαζί τους για να κυβερνήσουν. Και σε αυτό το σημείο τα πράγματα δυσκολεύουν. Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι δύο πιθανοί σύμμαχοι για τους συντηρητικούς είναι το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα και το Ενωτικό Κόμμα του Όλστερ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φιλοβρετανικό κόμμα. Στη Βρετανία, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες είναι ο πιθανότερος σύμμαχος για τους συντηρητικούς, όπως συνέβη και στις εκλογές του 2010, όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον βρήκε πρόθυμο συνεργάτη στο πρόσωπο του Νικ Κλέγκ και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού. Ωστόσο, ο σημερινός ηγέτης Τιμ Φάρον έχει εμφανιστεί αρνητικός για συνεργασία είτε με τους συντηρητικούς είτε με τους εργατικούς. Παρ' όλα αυτά, οι εργατικοί θα μπορούσαν θεωρητικά να σχηματίσουν ευκολότερα κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση θα ήταν περισσότερο ασταθής και μικρής διάρκειας. Αν κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, τότε το ενδεχόμενο νέων εκλογών δεν μπορεί να αποκλειστεί. Κατρακύληση στερλίνα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρώτο exit poll με το κλίξιμο της κάλπης των Βρετανικών εκλογών. Η διαφαινόμενη αδυναμία της Τερέζα Μέι να αποκτήσει αυτοδυναμία παρά την νίκη προκάλεσε αβεβαιότητα στην αγορά και οδήγησε σε βουτιά το βρετανικό νόμισμα. Νομίζω ότι τώρα αυτό που θέλουν να δουν οι αγορές είναι η βεβαιότητα. Οι αγορές πάντα μισούν την αβεβαιότητα. Είναι ένα μεγάλο κλισέ, αλλά στην πραγματικότητα είναι αληθινό. Θέλουμε να δούμε σταθερότητα στην εγχώρια πολιτική σκηνή, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, καθώς οδεύουμε προς τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των exit polls, η στερλίνα κατέγραψε απώλειες 1,4% έναντι του δολαρίου, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές Οκτωβρίου. Ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επανεκλογή του στην περιφέρειά του ζήτησε από την πρωθυπουργό της χώρας Τερέζα Μέι να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι η Μέι έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παρέτηση της Τερέζα Μέι ζήτησε ο Τζέρεμι Κόρμπιν, μιλώντας από την εκλογική του περιφέρεια στο Ίσλινγκτον, ο ηγέτης των εργατικών, που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες όλοι θεωρούσαν ότι θα οδηγηθεί σε μια άνευ προηγουμένου ήττα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα έκπληξη. People have said they've had quite enough. Ο κόσμος είπε έως εδώ με την πολιτική λιτότητα. Έχουν υποστεί αρκετές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, στην υγειονομική περίθαλψη, στην παιδεία, στους εκπαιδευτικούς και δεν δίνουν στους νέους την ευκαιρία που αξίζουν στην κοινωνία μας. Είμαι πολύ περήφανος για τα αποτελέσματα σε όλη τη χώρα, για τους ανθρώπους που ψηφίζουν για την ελπίδα, για το μέλλον και στρέφονται κατά της λιτότητας. And so, thank you all very much indeed. Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές μεγάλου αριθμού ανθρώπων που δεν είχαν ψηφίσει μέχρι σήμερα δείχνει την αποφασιστικότητα για κάτι διαφορετικό, είπε ο Κόρμπιν. Ο Πάμπος Χαραλάμπους, κυρίες και κύριοι των εργατικών από την περιφέρεια του Enfield Southgate στο Βόρειο Λονδίνο, είναι ο μοναδικός Βρετανοκύπριος υποψήφιος που καταλαμβάνει έδρα στην Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Πάμπος Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αρχικά, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε, πώς νιώθετε που οι Βρετανοί και όλοι οι ψηφοφόροι σας έδωσαν την ευκαιρία να, είστε στην, να πάρετε την έδρα στην Βουλή των Κοινοτήτων? Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δουλέψαμε πολλά σκληρά να νικήσουμε και έχουμε μεγάλες ελπίδες για το μέλλον. Κύριε Χαραλάμπους, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Λοιπόν, και εμείς σας ακούμε μια χαρά. Τώρα, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι η συνέχεια για το Brexit? Αναμένατε να είναι σκληρό ή ήπιο? Δεν θέλουμε σκληρό Brexit. Στην περιοχή του Enfield Southgate οι παραπάνω ψηφίσασαν να μην έχουμε Brexit. Και εγώ νομίζω πως πρέπει να το, αν μπορούμε, να το σταματήσουμε όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Λοιπόν, ναι. Τώρα γίνεται αναφορά ότι είστε και ο μοναδικός Βρετανοκύπριος. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Χαραλάμπους. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα, αναμένετε να υπάρξουν έτσι σύντομα νέες εκλογές? Όσο αφορά ότι η κυρία Τερέζα Μέι. Να σου δεν ξέρουμε, επειδή ακόμα δεν ξέρουν πώς θα είναι η κυβέρνηση. Αν θα συνεχίσει η Τερέζα Μέι σαν πρωθυπουργός. Θα πρέπει να δούμε τι να γίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Όπου και πήρε την εντολή από την Βασίλισσα η κυρία Μέη για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Κύριε Χαραλάμπους, το Εργατικό Κόμμα τώρα πώς βλέπει τις συνομιλίες του κυπριακού προβλήματος, όπου να αναφέρουμε συγκεντρώσατε 24.989 ψήφους στη μεγαλύτερη περιφέρεια με κυπριακό πληθυσμό. Λοιπόν, πώς εκτιμάτε την συνέχεια του κυπριακού προβλήματος που είναι σε ένα κρίσιμο σημείο? Ναι, θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ό,τι όλοι μπορώ να βρούμε λύση. Θα πάρω τα δυνατά μου και ό,τι μπορώ θα κάνω εγώ. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν πάντα είναι φίλος της Κύπρου. Ελπίζουμε να μπορούμε να προχωρήσουμε, να πιάσουμε βοήθεια από το κόμμα, από το Εργατικό Κόμμα, να βοηθήσουμε και εμείς την Κύπρο. Να βοηθήσετε την Κύπρο, ως τότε η Βρετανία είναι και η εγγύητρια δύναμη. Πολύ ωραία. Ναι. Και αν μπορείτε να μας σχολιάσετε και λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Κόρμπιν, ο οποίος δήλωσε ότι η κυρία Μέη έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ναι, επειδή προσπάθησε να κερδίσει παραπάνω έδρες και τώρα που έχασε έδρες και δεν έχει αρκετούς βουλευτές να κάνει κυβέρνηση στην εκείνη της, νομίζω πρέπει να σκεφτεί αν θα παρατήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η Βρετανία καλείται τώρα να αντιβουλευτεί δύο σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι το Brexit και το δεύτερο είναι η ασφάλεια μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ταλανίζουν την Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Ας πω, το πιο κυριότερο ήταν για καλό μας ήταν το Brexit, μα ειδικά για την ασφάλεια. Μέχρι το 2010 κόψαν 20.000 αστυνομικούς οι συντηρικοί. Και είναι αυτό που... ο κόσμος αντί να τους ψηφίσει, να τους δώσει παραπάνω ψήφους, πήγαινε εναντίον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, σε αυτό το σημείο να σας ευχηθούμε και πάλι καλή συνέχεια, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρέμβαση στο κεντρικό μας δελτίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε τώρα στο στούντιο και στη συνάδελφο Κωνσταντίνα Ρουσιά, η οποία θα μας δώσει και άλλες εξελίξεις μετά και από την συνάντηση της Πρωθυπουργού με την Βασίλισσα Κωνσταντίνα, όπου έλαβε την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το πράσινο φως έδωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ για σχηματισμό της κυβέρνησης υπό την Τερέζα Μέι, η οποία θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με τη στήριξη των ενωτικών της Βορείου Ιρλανδίας. Στο παλάτι του Μπάκιγχαμ έφτασε η Τερέζα Μέι για να ζητήσει την άδεια της Βασίλισσας για σχηματισμό κυβέρνησης το μεσημέρι σήμερα. Το μεσημέρι της Παρασκευής, με συγχωρείτε, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός έφτασε στο παλάτι συνοδευόμενη από το σύζυγό της, κάτι που συζητήθηκε αφού οι πρωθυπουργοί επισκέπτονται το παλάτι με τη συνοδεία της συζύγου τους μόνο όταν πρόκειται να παραιτηθούν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, συνεχάρει την Τερέζα Μέι για την επανεκλογή της μέσω επίσημης επιστολής, τονίζοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για εφαρμογή του Brexit. Ο Ντόναλντ Τουσκ στην επίσημη επιστολή του αναφέρει ότι η κοινή μας ευθύνη και το επίγον καθήκον μας τώρα είναι να διεξαγάγουμε τις διαπραγματεύσεις για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το καλύτερο δυνατό πνεύμα, εξασφαλίζοντας τα λιγότερα ενοχλητικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις χώρες μας μετά τον Μάρτιο του 2019. Επίσης, σημείωσε ότι αναμένει να συναντήσει την Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα τον Ιούνιο, όπου οι 28 θα συζητήσουν μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την άμυνα, το εμπόριο και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Να παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανάλυση των Βρετανικών εκλογών από τον διεθνολόγο Χαράλαμπο Χρυσοστόμου νωρίτερα στην εκπομπή Top Story για τον σχηματισμό κυβέρνησης, τι γίνεται από εδώ και πέρα ως προς την διαπραγμάτευση του Brexit, αλλά και το ζήτημα της τρομοκρατίας που ταλανίζει την Μεγάλη Βρετανία. Το πρώτο ξεκάθαρο αποτέλεσμα και μήνυμα είναι ότι έχει απολέσει την αυτοδυναμία του κόμματος των συντηρητικών. Η Μέι έχει χάσει το στίχημα το οποίο η ίδια έχει θέσει, προκυρήσοντας πρόορες εκλογές για μια ισχυρή κυβέρνηση αυτοδύναμη για να μπορέσει να διαπραγματευτεί έτσι, με πολύ πιο ισχυρή θέση το Brexit. Και πέραν από την πύρια νίκη των συντηρητικών, η ίδια έχει υποστεί μια ήττα ως προς το προφίλ της και ως η επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι οι εργατικοί έχουν αυξήσει και τα ποσοστά τους και τις έδρες τους, και εκεί που οι δημοσκοπήσεις τους έδειχναν πριν περίπου 1,5 μήνα να είναι 20 μονάδες πίσω από τους συντηρητικούς, που ήταν ένας από τους λόγους που όθησαν τη Μέι να πάει στις εκλογές, έχουν κλείσει πάρα πολύ την ψαλίδα, έχουν αυξήσει τα ποσοστά και τις έδρες τους. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι liberals, έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους, και αυτό το υπογραμμίζουμε διότι ήταν ένα κόμμα που ήταν ξεκάθαρα υπέρ της παραμονής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φαίνεται ότι το εκλογικό σώμα τους επικροτεί και τους διπλασιάζει. Το επίσης άλλο αποτέλεσμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι το γεγονός ότι το Σκοτικό Εθνικό Κόμμα έχει και αυτό απολέσει και ψήφους αλλά και έδρες. Από τις 55 που είχε, φαίνεται να μην πηγαίνει πέραν των 37-38 έδρων. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η ηγέτιδα του κόμματος αυτού, η Στέρτζον, πολύ πιθανόν να βάλει στο συρτάρι το αίτημα για νέο δημοψήφισμα για παραμονή ή όχι της Σκωτίας. Το σενάριο, εφόσον δεν έχει καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία τις 326 δηλαδή έδρες που χρειάζεται για να έχει αυτοδυναμία, το πρώτο σενάριο είναι να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού για να μπορεί να εξασφαλίσει τις 326 έδρες. Όπως έχω πει προηγούμενα, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες είναι πολύ απομακρυσμένο να θέλουν να συνεργαστούν με τη ΜΕ και τους συντηρητικούς, διότι αυτοί είχαν μια εντελώς διαφορετική θέση ως προς τον Brexit, άρα δεν μπορούν μαζί να κάνουν ένα συνασπισμό. Εκείνο που φαίνεται αυτή τη στιγμή, το κόμμα που φαίνεται να μπορεί να συμπληρώνει με τα βία στους 326, είναι το Ενωτικό Κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας, που έχει μια παραδοσιακή σχέση με τους συντηρητικούς, που έχουν βγάλει 10 έδρες. Αν λοιπόν οι έδρες του Συντηρητικού Κόμματος είναι γύρω στο 317, σημαίνει ότι εξασφαλίζουν μια οριακή αυτοδυναμία ως μια κυβέρνηση συνασπισμού, όμως με μια εύθραυστη αυτοδυναμία, η οποία θα έχει και ένα πρόβλημα και στις διαπραγματεύσεις, αλλά και εντός της Βρετανίας για την ψήφιση των όποιων νομοσχεδίων. Το δεύτερο μετεκλογικό σενάριο είναι μια κυβέρνηση συντηρητικών, αλλά μια κυβέρνηση μειοψηφίας που να μην έχει την πλειοψηφία, γεγονός που θα κάνει το ρόλο και το έργο της Μέι ως διαπραγματευτής του Brexit ακόμα πιο δύσκολο, διότι θα πάει αποδυναμωμένη στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί. Αυτό θα ρώταγα τώρα, θα είναι πιο σκληρές οι διαπραγματεύσεις. Όχι. Εδώ φαίνεται ότι εφόσον δεν έχει καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία και εφόσον το Συντηρητικό Κόμμα έχει υποχωρήσει και σε έδρες και σε ποσοστά, χάνει ένα ισχυρό ατού που είχε η Μέη να πάει να διαπραγματευτεί ένα σκληρό Brexit. Στο Κυπριακό τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως προαναφέραμε και πριν, στις 28 Ιουνίου η διάσκεψη για την Κύπρο υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα. Θα συμμετέχουν λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητή. Να περάσουμε τώρα στη χθεσινή συνάντηση του πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, που εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε αναφορά, μάλλον συζητήθηκαν, κυρίες και κύριοι, διμερείς σχέσεις Κυπριακό, ενεργειακά και Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμα της Κύπρου για έρευνες και εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων εντός της ΑΟΣ της. Αυτό ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως τα τελευταία χρόνια η στρατηγική συνεργασία Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει βαθύνει και ο ίδιος από την πρώτη μέρα της εκλογής του έκανε αναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου με στόχους πρώτον την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την Αμερική και δεύτερον την αναβάθμιση των σχέσεων με γειτονικά κράτη όπως το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Αυτό που με ικανοποιεί είναι η εκτίμηση από πλευράς των ΗΠΑ του ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος σαν αποτέλεσμα των αρίστων σχέσεων που διατηρεί με το σύνολο των γειτονικών κρατών. Και βεβαίως αυτό που μας απασχόλησε είναι, και με ικανοποίηση θέλω να δηλώσω, είναι η θέση αρχής των ΗΠΑ ότι ουδής μπορεί να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ήταν απόλυτα γνώστης των όσων έχουν διαμειχθεί με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Έχω αναλύσει και έχω αναπτύξει σε βάθος τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και την ανάγκη όπως υπάρξει παρέμβαση από όσους έχουν να ωφεληθούν από την λύση του Κυπριακού. Αυτό που με ικανοποιεί είναι το αίσθημα αλλά και οι δηλώσεις του Αντιπρόεδρου ότι αυτό που ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η λύση του Κυπριακού, που θα γίνεται αποδεκτή βεβαίως από το σύνολο του λαού και που θα βασίζεται σε αρχές όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πω ότι ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικά θετικό είναι η προθυμία να ανταποκριθεί σε κάθε παρέμβαση και σε κάθε, αν θέλετε, ανάγκη που μπορεί να δημιουργηθεί και κατά την διάρκεια είτε του διαλόγου είτε γενικότερα των πολιτικών που ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία, έτοιμος να δεχτεί την προσωπική μου επαφή προκειμένου να συμβάλλει έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των ΗΠΑ. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάικ Πένς, εξέφρασε την χαρά του που υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον οποίο ευχαρίστησε για όσα κάνει, ιδίως για τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αναφορικά με το Κυπριακό, χαιρέτησε την απόφαση για επιστροφή στη Γενέβη, τονίζοντας τη σημασία οι δύο πλευρές να αποφασίσουν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρίπης, μιλώντας σε δεξίωση της πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον και της ExxonMobil, εξέφρασε την ελπίδα να εξευρεθούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΣ και έτσι να πραγματοποιηθούν οι ελπίδες της Κύπρου τόσο προς όφελος της ίδιας της χώρας όσο και της περιοχής ευρύτερα. Ο κύριος Λακοτρίπης είπε ότι οι επαφές και οι συναντήσεις στις ΗΠΑ την τελευταία εβδομάδα αφήνουν θετικό πρόσημο για τις σχέσεις που διατηρεί η Κύπρος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ExxonMobil, Steve Greenlee, είπε ότι όραμα της εταιρείας είναι η Κύπρος να καταστεί ενεργειακό κέντρο και εξέφρασε την ελπίδα να εξευρεθούν αρκετές ποσότητες φυσικού αερίου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα θεμέλια για να γίνει η Κύπρος εξαγωγέας ενέργειας. Να περάσουμε στον τομέα της υγείας τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου από εκεί που νομίζαμε ότι είναι στην τελευταία ευθεία με την ψήφιση στις 16 του Ιουνίου, ξέσπασε νέος πόλεμος με αναφορές ότι προσπαθούν κάποιοι να καταστρέψουν την υλοποίηση του ΓΕΣΥ για τις δικές τους πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι μαζί μας τώρα ο πρόεδρος της ΑΔΕ, κύριος Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Σιζόπουλε, επιτρέψτε μου πριν προχωρήσουμε στο ΓΕΣΥ, το δικό σας ένα σχόλιο όσο αφορά την ανακοίνωση για την διάσκεψη στις 28 Ιουνίου. Κωνσταντίνε, έχουμε ήδη εκφράσει τις απόψεις μας για τη διάσκεψη. Δυστυχώς η διάσκεψη αυτή μέσα από τις διαδικασίες που συγκλήθηκε δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες προσδοκίες όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις είχε προδιαγράψει. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε αυτή τη συνδιάσκεψη και κυρίως το γεγονός ότι μέσα από την μονιμοποίηση και την νομιμοποίηση μιας πενταμερούς εκτιμούμε ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία από το προσκήνιο και κυρίως η προσπάθεια της Τουρκίας είναι να μετακινήσει την ευθύνη ακόμα και για τη συζήτηση της διεθνούς ψυχής όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων, της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και της ασφάλειας, να είναι αποτέλεσμα πια και αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Το μετατρέπει δηλαδή σε ένα δικοινοτικό πρόβλημα με ό,τι αυτό πια συνεπάγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σιζόπουλε, θα αναμένεται και η επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο, μετά και από την τριμερή στην Βηρητό, έτσι ώστε να προχωρήσει στη σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου. Περνάμε τώρα στο θέμα του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Τώρα, ξέσπασε ένας πόλεμος από ό,τι βλέπουμε εδώ, ενώ υπάρχει το δικαίωμα των τροπολογιών, εσείς προσχωρήσατε ως προς την τοποθέτηση τροπολογιών και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος με tweets του Υπουργού Υγείας για Ιούδα, πολιτικό αρχηγό. Κωνσταντίνα, αντιλαμβάνεστε ότι το συγκεκριμένο tweet του Υπουργού Υγείας αναρτήθηκε πριν καν εγώ εκφράσω την άποψη ότι υπάρχει ενδεχόμενο να κατατεθεί μια συγκεκριμένη τροπολογία. Το δεύτερο, όπως κανένας αντιλαμβάνεται, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, αυτόν τον Ιούδαν όπως τον περιγράφει ο Υπουργός, ο οποίος οφείλει και να ανακοινώσει ποιον εννοεί, δεν αφορά ούτε εμένα ούτε τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο όπως κάποιοι από την αρχή επιχειρήσαν να τον παρουσιάσουν. Δεδομένου ότι, όπως καθένας αντιλαμβάνεται, ο Ιούδας δεν ήταν αντίπαλος του Χριστού, ήταν στους μαθητές του Χριστού. Ως εκ τούτου στο φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο πρέπει να αναζητηθεί ο Ιούδας όπως τον περιγράφει ο κύριος Παμπορίδης. Η τροπολογία που αναφέρεστε εσείς έκανε αναφορά. Πείτε μας... Με ακούτε τώρα, με ακούτε? Ναι. Πείτε μου απλά για την τροπολογία. Έκανε αναφορά σε τι? Εγώ είχα εκφράσει την άποψη χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Υγείας της Βουλής ότι εάν και εφόσον στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου δεν κατοχυρώνεται το αναφέρετο δικαίωμα του ασθενή για επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου, ότι προτίθεμαι να καταθέσω τροπολογία η οποία να κατοχυρώνει αυτό το δικαίωμα. Και εκεί ακριβώς ήταν που δέχτηκα μια ανίκεια και συκοφαντική επίθεση από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής Υγείας, χωρίς να τεκμηριώνει και στη βάση δίθεν πληροφοριών, όπως ανακοίνωσε χθες, ότι τάχατες είχαμε παρασυναγωγή με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και συμφωνίες για να ματιώσουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ και να ζητήσουμε την αναβολή για 3 χρόνια δίθεν της αυτονόμησης των νοσοκομείων. Ένα αληθέστερο. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Σήμερα μας αποκάλυψε δίθεν και ποιος ήταν ο μεσάζοντας που στείλαμε για να κάνει αυτές τις διαβουλεύσεις, ο οποίος τον έχει διαψεύσει φυσικά, ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια διαμεσολάβηση. Όμως ένα πολύ απλό ζήτημα. Επιτρέψτε μου. Εάν και εφόσον εμείς στείλαμε κάποιο μεσολαβητή, δεν θα έπρεπε αυτός που δέχτηκε τον μεσολαβητή να συζητήσει μαζί του, να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να επιβεβαιώσει αν όντως το συγκεκριμένο πρόσωπο ενεργούσε ενός μεσολαβητής μας και μετέφερε δική μας πρόταση. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος θελήσει κάποια στιγμή να κάνει μια προβοκάτσια, θα πρέπει να βγαίνουμε στα μέσα ενημέρωση και να κοινώνουμε χωρίς να επιβεβαιώσουμε. Αυτή είναι σοβαρότητα των πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι η υπευθυνότητα την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε για τόσο σοβαρά ζητήματα. Κύριε Σιζόπουλε, επιτρέψτε μου τώρα. Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται στην τελική ευθύνη και δεν θα πρέπει για οποιασδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες να την πληρώνει ο κόσμος. Τώρα, εάν όντως όμως υπήρχε κάποιος μεσολαβητής. Κωνσταντίνε, για το θέμα του ηγεσί, για να κλείσω. Μάλιστα. Πάρα πολλές φορές δημόσια και με δηλώσεις και στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής ξεκαθάρισα ότι παρά τις επιμέρους διαφωνίες που έχουμε με πρόνοιες και του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση και του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η ΕΔΕΚ θα ψηφίσει τα δύο νομοσχέδια. Αυτόν έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Το να επιμένουν κάποιοι και να ανακυκλώνουν τάχατες ότι η ΕΔΕΚ θέλει να αποβάλει προς το... Αυτά όλα είναι προεκλογικά πυροτεχνήματα. Μάλιστα, και λοιπόν, κυρίως είναι μια προσπάθεια η κυβερνητική παράταξη να συγκαλύψει τα προβλήματα που έχει στο δικό της τον κόλπο. Γιατί ακριβώς είναι πολύ καλά γνωστό ότι μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν πολλές και διαφορετικές συγκρουόμενες απόψεις, λοιπόν, τις οποίες δεν μπορούν πια να τις περιορίσουν. Λοιπόν, και προσπαθούν να μεταφέρουν τα προβλήματα και να τα εξωτεριεύσουν προς άλλες κατευθύνσεις για να προσανατολίσουν και τον κόσμο και το ενδιαφέρον της κοινής νόμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα είστε θετικοί για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, δεν υπάρχουν μεσολαβητές. Κυρία Σιζόπουλε. Ακόμα και τροπολογία να κατατεθεί. Από πότε η κατάθεση μιας τροπολογίας, παρεμποδίζει την ψήφιση ενός νομοσχεδίου? Είμαστε σοβαροί. Κατανοητό. Λοιπόν, κυρία Σιζόπουλε, σας ευχαριστούμε. Καλή σας συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας, κύριο Κώστα Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αθανασίου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Βλέπουμε τον πόλεμο που ξέσπασε τώρα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός έκανε αναφορά για πολιτικές σκοπιμότητες και τόσο ο Υπουργός Υγείας. Τώρα, πώς σχολιάζετε εσείς? Σίγουρα ο Υπουργός Υγείας δεν αναφερόταν σε κανένα περίπτωση σε κυβερνητικών παράγονταν, όπως σε φίλο κυβερνητικών παράγονταν ή στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως αφήνει εντεχνιέντος ο κύριος Σιζόπουλος να φανεί ή να διαφανεί, γιατί απλούστατα δεν συνδέεται καν εκείνο το θέμα του Ιούδα με τα του Χριστού. Είναι απλά μια παράφραση. Λοιπόν, ο Ιούδας δεν είναι από την πλευρά όπως θέλει να την παρουσιάζει ο κύριος Σιζόπουλος. Τώρα, κύριε Αθανασίου, ο κύριος Σιζόπουλος, ο οποίος δήλωσε την προηγούμενη φορά ότι δεν θα καταθέσει τροπολογίες, χτες είπε ότι θα καταθέσει. Και δεν είπε πιθανόν. Θα καταθέσω. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, έχει το δικαίωμα όμως μέχρι τη Δευτέρα να καταθέσει? Το έχει. Βεβαίως και το έχει. Όμως αποφασίσαμε, κοίτα, συμφωνία των μελών της Επιτροπής και γι' αυτό και ζητήσαμε από όλες τις πλευρές να τοποθετηθούν ότι δεν θα καταθέσουν ή θα καταθέσουν και μόνο το Ακέλη πει ότι θα καταθέσει, τις οποίες απέσυρε και χτες, γιατί πρόκειται για μια συζήτηση η οποία θα διαρκέσει ώρες. Είναι μια συζήτηση που αφορά έναν μεγαλεπίβολο σχεδιασμό, μια μεγάλη μεταρρύθμιση και έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε και να έχουμε ενώπιον μας τις απόψεις και όχι τις κινήσεις ή τα στοιχεία του ευθυνδιασμού. Και για σωστή διαχείριση κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Τώρα, και ήταν και θέση του Προέδρου της Βουλής. Τώρα, τι άλλαξε ξαφνικά, και είναι γι' αυτό που ερωτήθηκε ο κ. Σιζόπουλος αν θα κατατεθούν, τι άλλαξε σε μια εβδομάδα από την ξεκάθαρη τοποθέτηση του ότι δεν θα κατατεθούν? Και χτες είπε βεβαίως και θα καταθέσουμε, και αυτή είναι η θέση του. Όχι πιθανόν. Και όπως προέβαλε ισχυρισμό ότι δεν ήταν έτοιμος γιατί του παρεδόθην το κείμενο, το τελικό κείμενο την προηγούμενη μέρα. Τα κείμενα εδόθησαν σε όλες τις πλευρές από την περασμένη Παρασκευή με οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής. Τώρα από την άλλη, ναι, έγινε νομοτεχνικός έλεγχος και δεν άλλαξε τίποτε, ούτε και υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση επί των κειμένων. Όμως, άστα τι λέει ο κύριος Σιζόπουλος για δικαιολογίες. Δεν μιλήσαμε για κομιστή. Μιλήσαμε για συμφέροντα και πιέσεις που έχουν ασκηθεί και συναντήσεις που έγιναν την Τετάρτη και μέσω αυτών των συναντήσεων ανελήφθηκε η πρωτοβουλία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει απόψεις και θέσεις, δεν θα πω οτιδήποτε άλλο, δικαίωμα τους και καλά κάνουν στο κάτω-κάτω. Ο καθένας μπορεί να προσπαθεί να διατηρήσει και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του. Είναι θεμιτό, βάση περιπτώσει, για κάποιους, αλλά όχι για μας που θέλουμε να εξυπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και τα καλό νόμιμα συμφέροντα των ασθενών. Λοιπόν, ο κύριος, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αγαφαγγέλου, ναι, αφού είχε συνεννοηθεί μαζί με τον κύριο Σιζόπουλο και τον Νικόλα τον Παραδόπουλο, τους οποίους είχε δει, ανεξάρτητα από το τι λένε τώρα, διότι δεν θα παραδεχτούν σίγουρα, γνωρίζουμε το παρασκήνιο, πήγε σε ηγετικούς παράγοντες του ΑΚΕΛ, αποτάθηκε και βρήκε πόρτα κλειστή. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Κωνσταντινού. Και αυτό ανελήφθηκε η δέσμευση και η υποχρέωση από πλευρά του κυρίου Σιζόπουλου να καταθέσει τροπολογίες άρδιν την ώρα που είχε δηλώσει μια εβδομάδα προηγούμενη ότι θα κατέθετε. Κύριε Κωνσταντινού, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, το σημαντικό είναι ότι στις 16 θα προχωρήσει η Ολομέλεια στην ψήφιση του νομοσχεδίου του Βουλευτή. Παρακαλώ. Περιμένετε. Παρακαλώ. Υπάρχει ουσία. Με τις τροπολογίες τις οποίες θα κατέθετε, τις οποίες δεν θα καταθέσουν στο τέλος, που ήταν αναγκαίες, γιατί δεν θα λειτουργήσει το σύστημα όπως διατηνόταν ο κ. Σιζόπουλος, και τις ειρωνίες που καθημερινά εξέπεμπεν για την όλη προσπάθεια που γινόταν και ότι είναι πυροτεχνήματα και είναι προεκλογικές σκοπιμότητες, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, με τις τροπολογίες που είχε κατά νου να καταθέσει, οι οποίες ήταν γνωστές σε εμάς, θα δημιουργούσε κόλλημα και φραγμό στην αυτήν κατ' ουσίαν. Ολοκληρώστε, κύριε Κωνσταντίνου, παρακαλώ. Σε κατ' ουσίαν πρόνοιες των ίδιων των νομοσχεδίων. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρόθεσή τους. Επειδή... θα πω και κάτι άλλο. Πώς ο κύριος Τσενέκης, αφού δεν υπήρξε συνεργασία, συνεννόηση, δίκο ΕΔΕΚ, ο κύριος Τσενέκης στο ΡΙΚ, στο κρατικό κανάλι, στην εκπομπή του κ. Ποταμίτη, δήλωσε όταν ερωτήθηκε, ναι, εμείς θα στηρίξουμε τις τροπολογίες που θα καταθέσει ο κύριος Τσενέκης. Από άλλο κόμμα. Επιτρέψτε μου. Όχι να γίνει τέτοιου είδους δήλωση και διαβεβαίωση όταν είσαι από άλλο κόμμα και δεν γνωρίζεις συναντήσεις, συμφωνίες, τι προνοούνται και τι εξυπηρετείται. Επιτρέψτε μου. Αυτά για να γνωρίζουν κάποιοι που θέλουν να τα αφήνουν κατά μέρος και να αποδίδουν σκοπιμότητες σε εμάς που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπών, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των ασθενών. Επιτρέψτε μου. Όπως είπα και πριν, ακούσαμε και τις δύο θέσεις. Από εκεί και πέρα βρίσκεται στην τελική ευθεία και από εκεί και πέρα θα κρίνει και ο κόσμος. Και θα δούμε και ποια θα είναι η κατάληξη. Βεβαίως. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια, καλό σας βράδυ. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε με την εσωτερική επικαιρότητα να περάσουμε σε ένα θλιβερό γεγονός τώρα, όπου σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται κοριτσάκι 18 μηνών, το οποίο παραλίγο να πνιγεί όταν έπεσε στην πισίνα της οικίας του στην Παρεκκλησιά. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διερευνά η αστυνομία, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, το κοριτσάκι ρωσικής καταγωγής μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τοποθετήθηκε στον αναπνευστήρα σε κατάσταση καταστολής. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάριο Νοσοκομείο στη Λευκοσία. Η οικογένεια της μικρής διαμένει μόνιμα στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν τεθεί ενώπιον της αστυνομίας, ο πατέρας του βρέφους βρισκόταν στο σπίτι με τα πεθερικά του, ενώ όταν σε κάποια φάση βγήκε έξω και είδε το μικρό του κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό. Αμέσως το έβγαλε έξω και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ την ώρα εκείνη η μητέρα της μικρής απουσίαζε από το σπίτι. Γείτονας, ακούγοντας τις φωνές του πατέρα, έτρεξε και ειδοποίησε και ασθενοφόρο. Να πούμε ότι οι έρευνες αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε το θλιβερό αυτό περιστατικό συνεχίζονται. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να ευχηθούμε, Κωνσταντίνα, απλά να πάνε όλα προς το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και διάθεση. Πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Μαρίνα Λεμεσού η Παγκύπρια τελετή απονομής της Γαλάζιας Σημείας 2017 σε 63 παραλίες που βραβεύτηκαν φέτος. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη. Παγκύπρια τελετή απονομής της γαλάζιας σημαίας πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον Εθνικό Κρητή και την ΣΑΙΜΕΠΑ στην Μαρίνα Λεμεσού, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκου Κουγιάλη. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημεία είναι πρώτα απ' όλα μια εκστρατεία εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας της εκστρατείας και η συμμετοχή υπονοεί τον συμμερισμό στην ευθύνη για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Γαλάζια Σημεία απονέμεται κάθε χρόνο στις παραλίες που συμμορφώνονται σε μια σειρά κριτηρίων που συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, καθώς και την ασφάλεια, την ορθή διαχείριση των παραλιών. Όλα τα βραβεία απονεμήθηκαν στους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας Νίκου Κουγιάλη, του Δήμαρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαίδη και των εκπροσώπων των 63 παραλιών που βραβεύτηκαν φέτος με το σύμβολο Γαλάζια Σημαία. Η σημερινή βράβευση αποδεικνύει τη στροφή προς την ανάδειξη και προστασία του θαλασσίου μας περιβάλλοντος, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διακήρυξη της Κύπρου ως τουριστικό προορισμό. Φίλες και φίλοι, η Γαλάζια Σημαία είναι ένας διεθνής θεσμός που αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο, που επιβραβεύει τις οργανωμένες ακτές και απονέμεται με αυστηρότατα κριτήρια. Για μας φέτος είναι μια σημαντική χρονιά, γιατί γιορτάζουμε διάφορες επετείους. Πρώτα και πάνω απ' όλα, η Γαλάζια Σημαία κλείνει 30 χρόνια ζωής. Η ίδια η οργάνωσή μας, η ΣΑΙΜΕΠΑ, κλείνει 25 χρόνια ζωής. Και τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε απανωτά ρεκόρ στις αυξήσεις του αριθμού των γαλάζιων σημαίων. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα για την 23η απονομή του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Προτύπου της Γαλάζιας Σημαίας στις πανέμορφες παραλίες του τόπου μας. Όλοι γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των παραλιών και τη βαρύτητα για τον τουρισμό μας, καθώς σύμφωνα με έρευνα περιηγητών, αυτές αποτελούν το κριτήριο για το 90% των επισκεπτών του νησιού μας. Η Μαρίνα Λεμεσού βραβεύτηκε με το σύμβολο ποιότητας Γαλάζια Σημαία ως ένδειξη αναγνώρισης της αφοσίωσης της στην προστασία του περιβάλλοντος και την πρόθεση οικολογικής συνείδησης. Πρόκειται για την πρώτη Μαρίνα στην Κύπρο στην οποία απονέμεται το διεθνές αυτό βραβείο, μια διάκριση που αναγνωρίζει τα υψηλά της πρότυπα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες τις εγκαταστάσεις και στις λειτουργικές διαδικασίες της. Η τελετή αφορά άμεσα τόσο τους εμπλεκόμενους όσο και τους πολίτες ολόκληρης της Κύπρου. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία είναι πλέον ένα διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας που απονέμεται σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες ανά το παγκόσμιο. Είναι μεγάλη η περηφάνεια και η ικανοποίηση που νιώθουμε, αφού παραλαμβάνουμε κι εμείς το σύμβολο ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Πρόκειται για την πρώτη μαρίνα στην Κύπρο που τυχαίνει τέτοιας αναγνώρισης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια αφιερωμένα στην θάλασσα από την παιδική χοροδία του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού. Εκδήλωση με τίτλο «Το Άγιον Όρος ως εμπειρία ζωής» πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το Τμήμα Θεολογίας. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο πανουσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Γέροντας Εφραίμ. Ο Γέροντας Εφραίμ παρευρέθηκε ως κύριος ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποίησε προς τιμήν του το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τίτλο «Το Άγιο Όρος ως εμπειρία ζωής». Ο πανουσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Γέροντας Εφραίμ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Τμήματος Θεολογίας και Πολιτισμού όχι ως ακαδημαϊκός, αλλά ως φοιτητής του Πανεπιστημίου της Ερήμου. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που έρχονται στο Άγιον Όρος, οι οποίοι αμφιβάλλουν, οι οποίοι είναι μπερδεμένοι, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κάλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Νομίζουν ότι πρέπει να φύγουμε, υπάρχει τώρα μια τάση και μια διάθεση, και αυτό το βλέπουμε, είναι μια, αν θέλετε, έναν ευρωπαϊκό ρεύμα, μια ευρωπαϊκή θέση, ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα εξυγχρονισμό, και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτός ο εξυγχρονισμός θέλει να μεταβάλει τη ζωή μας σε έναν ανθρωποκεντρικό πολίτευμα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα σκέφτονται με αυτό το πράγμα. Στο Άγιο Όρος υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους βιώνουν το Θεό. Σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να εμπνέουν. Μονάχα αυτός που αγάπησε τον Χριστό μπορεί να εμπνεύσει. Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση για να ακούσει. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών κ. Χρήστος Παναγίδης, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Γέροντα, του χάρισε ένα αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη εκτίμησης για την εκεί παρουσία του. Σημαντικό είναι το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί και εκτός Αγίου Όρους, αφού έχει γίνει πλέον πολύ τακτική η βοήθεια και αρρωγή που παρέχεται σε μητροπόλεις, ενορίες και βαγή, ιδρύματα και οργανισμούς, τόσο στον ελλαδικό και κυπριακό χώρο, όσο και στη Ρωσία, τη Ρουμανία και αλλού, για κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών αναξιοπαθούν των συνανθρώπων μας. Στη συνέχεια, ο Γέροντας Εφραίμ ευλόγησε πλήθος πιστών που τον περικύκλωσαν. Την εκδήλωση κατήφθηνε ο καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και Πολιτισμού και γραμματέας του, κ. Λούκας Παναγιώτου. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια και γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και τα υψηλοτερόρινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νότια και ανατολικά παράλια και στους 29 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και τα υψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Στις 9 παρακολουθήστε την ταινία You've Got Mail και στις 11:20 την ταινία Panic Room. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.